Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Ελάτε να δούμε στη σύντομη αυτή ενημέρωση πώς εξελίσσεται η κατάσταση αναφορικά με την πανδημία του νέου κορονοϊού. Θα μεταφερθούμε απευθείας στην Καστοριά και συγκεκριμένα στο χωριό Μεσοποταμία. Εκεί είναι ο Παναγιώτης Μανής, κάτω από αντίξωες συνθήκες, βλέπω, Παναγιώτη, που είναι ένα από τα δύο χωριά που έχουν τεθεί σε απόλυτη καραντίνα, ας το πούμε και έτσι, καθώς από χθες το βράδυ είναι σε ισχύ αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην είσοδο της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας. Μιλάμε για 6 χωριά, τα οποία από χθες στις 8 το βράδυ βρίσκονται σε καραντίνα. Όπως μπορείτε να δείτε, παρά την καταρακτώδη βροχή, αστυνομικοί βρίσκονται εδώ σε αυτό το σημείο, στην είσοδο του χωριού, και ελέγχουν όποιον βγαίνει και όποιον μπαίνει. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους έχουν αυστηρά δουλειά, δηλαδή κτηνοτρόφους, οι οποίοι μπορούν να μπαινοβγαίνουν από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Και τους μόνιμους κατοίκους περιοχής που είναι εργαζόμενοι σε φαρμακεία ή αρτοπία. Να σας πω ότι η καταρακτώδης βροχή αλλά και η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι αυτές που έχουν κρατήσει μέσα τους κατοίκους. Από ό,τι μας λένε, δεν κυκλοφορεί κανείς έξω στους δρόμους. Όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή μπορούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους και να λειτουργήσουν μόνο μίνι μάρκετ, φαρμακεία και αρτοπία, αλλά και οι κτηνοτρόφοι για να πάρουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Αυστηρά μέτρα ισχύουν και για όλο το νομό Καστοριάς, καθώς από τις 8 το πρωί, το βράδυ έως τις 8 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία, Σωτήρη. Και αυτό, Παναγιώτη, είναι ένα από τα μπλόκα που έχει στήσει η αστυνομία σε ολόκληρη την περιοχή. Ακριβώς, μιλάμε για 6 χωριά, οπότε σε όλες τις εισόδους των χωριών έχουν στηθεί παρόμοια μπλόκα προκειμένου να ελέγχεται όποιος μπαίνει ή όποιος βγαίνει από το χωριό. Παναγιώτη, συνεχίζει το ρεπορτάζ για οτιδήποτε νεότερο φυσικά και παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Το Open ενημερώνει διαρκώς για όλες τις εξελίξεις. Να συνδεθούμε τώρα με την Μέρη Ορφανίδη, καθώς είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να αποφασίσουν οι ιεράρχες Μέρη για το τι θα πράξουν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας σε σχέση με τις λειτουργίες. Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, σε τηλεδιάσκεψη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την Αθήνα, από τα γραφεία της Μονής Πετράκη, και 12 ακόμη οι συνοδικοί Μητροπολίτες από τα γραφεία τους στις κατατόπους Μητροπόλης τους θα συσκεφτούν σήμερα και αναμένεται να καταλήξουν σε μια πρόταση που θα τη θέσουν στην κυβέρνηση σχετικά με το τι θα γίνει με τις αυτές λειτουργίες και τις ακολουθεί στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ιεράρχες λοιπόν αναμένεται να ζητήσουν από την Κυριακή των Βαΐων και για το επόμενο διάστημα οι λειτουργίες και οι ακολουθίες του ναού να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή με έναν ιερέα, έναν ιεροψάλτη και έναν νεοκόρο. Είναι οι εικόνες που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, που όμως γινόταν μόνο για τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό να γίνει σε όλους τους ναούς της χώρας την Μεγάλη Εβδομάδα. Και οι ιεράρχες πρόκειται να ζητήσουν αυτού του είδους λειτουργίες και κλεισμένων των θυρών να συνεχιστούν και μετά τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Να μην σταματήσουν δηλαδή να είναι να λειτουργούν σε κάθε περίπτωση, Μέρη Ορφανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, εν αναμονή δηλαδή και των αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωσή σας. Για οτιδήποτε νεότερο, μείνετε στο Open, μείνετε στο σπίτι. Καλό σας απόγευμα.